Σε κλασική χριστουγεννιάτικη αξία έχει καθιερωθεί το δημοφιλές παιχνίδι μπίνγκο. Σχεδόν όλα τα σχολεία του τόπου μας διοργανώνουν βραδιές μπίνγκο, προσφέροντας στους μικρούς και μεγάλους συμμετέχοντες ψυχαγωγία και πλούσια δώρα. Την Κυριακή 18 του Δεκέμβρη ήταν η σειρά του 4ου Δημοτικού Σχολείου ΚΟ, όπου ο δραστήριος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και αρκετοί γονείς μαθητών της 6ης τάξης συγκέντρωσαν αριθμό δώρων ρεκόρ. Βραδιά μπίγκο σήμερα στο 4ο Δημοτικό Σχολείο. Είναι μια εκδήλωση για καλό σκοπό. Κάθε παρουσία καθενός στη σημερινή μας βραδιά είναι και ένα επιπλέον χαμόγελο για τα παιδιά της 6ης Δημοτικού, με την έννοια ότι αυτή η δράση, αλλά και άλλες δράσεις, αποσκοπούν στο να συγκεντρωθούν χρήματα έτσι ώστε ακόλυτα να παραβρεθούν στην Αθήνα στην διδακτική επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων, όσο γίνεται περισσότεροι μαθητές της 6ης τάξης. Θα ήθελα να πω ότι μπορεί να γκρινιάζομαι, να φωνάζομαι, αλλά η κοινωνία αυτή, η κώτικη κοινωνία, εξακολουθεί να έχει ανθρώπινο πρόσωπο. Και αυτό φαίνεται από τη συμμετοχή του κόσμου. Αυτό φαίνεται από τη στήριξη των επιχειρηματιών μας. Θα ήθελα από ψυχής να ευχαριστήσω όλους εκείνους οι οποίοι συνέβαλαν και συμβάλλουν στην επιτυχία της δράσης μας, είτε με τις προμήθειες υλικών που είναι απαραίτητα για μια τέτοια δράση, είτε με την παροχή δώρων που μεγαλώνει τη λίστα σημαντικών δώρων που, αν θέλετε, είναι και κίνητρο για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των συμπολιτών μας σε αυτή τη σημερινή βραδιά. Θα ήθελα να πω ότι ποτέ καμία δράση δεν είναι αποτελεσματική αν δεν υπάρχει συνεργασία, κατανόηση και αλληλοϋποστήριξη. Θα ήθελα να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε αυτόν τον φορέα, ο οποίος είναι υπό την ομπρέλα του η σημερινή εκδήλωση, για να υπάρχει η απόλυτη νομιμότητα. Είναι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου ΚΟ. Τους συγχαίρω. Θέλω να πω ότι η ψυχή αυτής της διοργάνωσης είναι οι ίδιοι οι γονείς. Είναι αυτό που λέμε ότι το σχολείο διακρίνεται από τη συλλογικότητα. Το συλλογικό, λοιπόν, το συλλογικό μεταφράζεται σε πράξη. Κυρίως οι μητέρες των παιδιών της 6ης Δημοτικού έχουν δώσει και τη ψυχή τους, έχουν δώσει τον εαυτό τους, έχουν κάνει την υπερπροσπάθειά τους. Και είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα θα τις δικαιώσει. Και πιστεύω ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ιονός για τις επόμενες δράσεις μας, οι οποίες θα ακολουθήσουν και είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς οι οποίοι είναι αφανείς ήρωες. Είναι οι καθαρίστριες του σχολείου μας, οι οποίες είναι πάντα εδώ για να στηρίξουν με τη δική τους δυνατότητα, με τις δικές τους δυνάμεις, με την παροχή των δικών τους υπηρεσιών, αυτή τη δράση αλλά και τις υπόλοιπες που θα προκύψουν. Θα ήθελα, με βάση την πρώτη μας εκδήλωση της 6ης Δημοτικού, να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο, χρόνια φωτεινά, ευτυχισμένα. Και πάνω απ' όλα μια κοινωνία που θα αποκτά ολοένα και περισσότερο ανθρώπινο πρόσωπο. Να είστε καλά.